Η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μακεδονίας Θράκης, κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας πολιτείας με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς, υποδέχθηκε στο διοικητήριο εκπροσώπους τους από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Στη σειρά των επισκέψεων εργασίας που έλαβε χώρα, η Υφυπουργός ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τα αιτήματα των φορέων και ζήτησε την επικυρωποίηση των προτάσεων και των σχεδίων τους, ώστε με κοινή και συντονισμένη δράση να επιτευχθούν τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Με την Υφυπουργό συναντήθηκαν ανάμεσα σε άλλους ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ. Κυριάκος Λουφάκης, και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανών Βορείου Ελλάδος, κ. Αθανάσιος Σαβάκης. Ενώ σε ιδιαίτερη σύσκεψη εργασίας, η Υφυπουργός συναντήθηκε με τους Προέδρους και εκπροσώπους των επιμελητηρίων από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Μετά το πέρας των συσκέψεων, η Υφυπουργός, κ. Μαρία Κόλια Τσαρουχά, δήλωσε: «Είναι πολλά τα θέματα που ιδιαίτερα από το 2010 έχουν λάβει δραματικές διαστάσεις. Καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία είναι να υπάρχει πλήρης επικοινωνία και κατανόηση σε όλα τα επίπεδα, ανάμεσα στην πολιτεία και στον επιχειρηματικό και παραγωγικό κόσμο. Πιστεύω ότι με τις κατάλληλες κοινή συνεργασίες όλων των παραγωγικών φορέων και την ορθή παρέμβαση της κυβέρνησης, οδεύουμε προς την έξοδο από την κρίση».